Θέλεις να είσαι μια γυναίκα η οποία συνεχώς υπηρετεί τους κανόνες της κοινωνίας υποσυνείδητα και βασικά επιβιώνει, δεν ζει πραγματικά τη ζωή που θα ήθελε. Ή μια γυναίκα ελεύθερη που δημιουργεί τη ζωή της και ζει και απολαμβάνει τη θηλυκότητά της μέσα στο σώμα της. Ένα μέρος της αποστολής μου είναι να βοηθάω τις γυναίκες να περνάνε από το ένα μέρος στο άλλο, να απελευθερώνονται. Αυτό είναι ένα ταξίδι για όλες τις γυναίκες και έχει πολλά βήματα. Θα έλεγα τα τρία βασικά βήματα είναι η απελευθέρωση της σεξουαλικότητας της γυναίκας, η γυναίκα να επιστρέψει να ζει τις φάσεις του κύκλου της και αν δεν έχει κύκλο να συνειδητοποιήσει τις φάσεις που είχε όταν είχε κύκλο και να τις κάνει μία και να γίνει μία σοφή γυναίκα και τρίτο να επανασυνδεθεί με τη γη. Πάμε να δούμε όμως καθένα χωριστά. Η απελευθέρωση της σεξουαλικότητας. Η γυναίκα είναι ένα ακροσεξουαλικό όν. Αν και βλέπουμε στην κοινωνία υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι οι άντρες είναι πιο σεξουαλικά όντα από τις γυναίκες. Και το βλέπουμε σε πολλές σχέσεις. Συνήθως οι άντρες θέλουν πιο πολύ σεξ και οι γυναίκες το αποφεύγουν. Αυτό γιατί οι γυναίκες αυτές δεν έχουν απελευθερωθεί σεξουαλικά. Ή ίσως δεν έχουν το θάρρος να επικοινωνήσουν με τους άντρες τους και να τους πούνε τι ακριβώς χρειάζονται. Το γυναικείο σώμα είναι άκρο σεξουαλικό και είναι σεξουαλικό γιατί ανατομικά οι γυναίκες ρουφάμε την ενέργεια της γης από το πρώτο τσάκρα, την ανεβάζουμε προς τα πάνω, η οποία βάζει σε λειτουργία, θα έλεγα, τη σεξουαλικότητά μας και απλώνεται σε όλο μας το σώμα, όπου βασικά είναι η ζωτική μας ενέργεια. Το δεύτερο βήμα είναι το να ζει μια γυναίκα στις φάσεις του κύκλου της. Κάθε φάση κατά τη διάρκεια του κύκλου είναι εντελώς διαφορετική, γιατί η γυναίκα κρίνει διαφορετικές ορμόνες κάθε στιγμή του κύκλου. Και όταν πολλές γυναίκες σήμερα δυστυχώς δεν ζουν τις φάσεις τους, άρα είναι γραμμικές. Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου τους είναι απλά μία γυναίκα, άρα ζουν σαν άντρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν ζουν σύμφωνα με τη δύναμη που τους δίνει το σώμα τους και η βιολογία τους. Και βασικά χάνουν τη ζωή, γιατί μπορούν μέσα από τις φάσεις του κύκλου να ζήσουν τη ζωή με ένα τόσο διαφορετικό τρόπο, με ένα πιο γυναικείο τρόπο. Αυτές είναι πληροφορίες που πιστεύω ότι θα έπρεπε να τις μαθαίνουμε στο σχολείο ή να τις μαθαίνουμε από τις μαμάδες ή τις γιαγιάδες μας και δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και τρίτον, η επανασύνδεση με τη γη. Η γυναίκα όταν απελευθερώσει τη σεξουαλικότητα, όταν ξαναμπεί στις φάσεις του κύκλου, αναπτύσσει τόσο τη διέστηση, όπου μπορεί να ακούσει τον άνεμο, μπορεί να νιώσει τα δέντρα, τα ζώα, τα φυτά, να νιώσει ακριβώς τι θέλει η γη. Και βασικά η γυναίκα είναι αυτό. Η λέξη γυναίκα βγαίνει από τη λέξη γέα. Είναι συνδεδεμένη, είναι μία μικρή γη. Αν θέλεις να μείνεις συνδεδεμένη μαζί μου και αν θέλεις να μαθαίνεις περισσότερα για το τι κάνω ή να λαμβάνεις διαφορετικά άρθρα πάνω σε αυτό το θέμα και πάνω σε άλλα θέματα, κάνε εγγραφή στην ιστοσελίδα μου, www.agapiapostolopoulou.com.